Και εμείς πάμε σε σύνδεση λοιπόν με τη Μαρία Αρώνη. Να δούμε, Μαρία, τι λένε οι νεότερες δημοσκοπήσεις για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και τις μεγάλες προκλήσεις των δύο μονομάχων, που είναι η αποχή και η αναποφάσιστη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ήταν χωρίς εκπλήξεις ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο στις 24 Απριλίου. Και όπως αναμενόταν, νικητής του πρώτου γύρου είναι ο απερχόμενος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με 27,6% και η Μαρίν Λεπέν με 24,2%. Οι δύο μονομάχοι έχουν μπροστά τους δύο μεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη είναι η αποχή που έφτασε το 26,2% στον πρώτο γύρο. Και η δεύτερη πρόκληση είναι η προσέλκυση ψήφων από τους αναποφάσιστους. Τη στιγμή που αρκετοί Γάλλοι βλέπουν με αγανάκτηση και δυσαρέσκεια την πολιτική του Εμμανουέλ Μακρόν και κάποιοι εξακολουθούν να τον θεωρούν τον πρόεδρο των πλουσίων. Την ίδια στιγμή όλα τα κόμματα, πλην φυσικά το κόμμα του εθνικιστή Ερίκ Ζεμούρ, συσπυρώνονται σε μέτωπο κατά της Μαρίν Λεπέν. Ο δε επικεφαλής της γαλλικής αριστεράς, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος έλαβε σημαντικό ποσοστό, 22%, κάλεσε τους ψηφοφόρους του να μην δώσουν ούτε μία ψήφο στην Μαρίν Λεπέν. Όμως κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι σχεδόν το 1/3 των ψηφοφόρων του Μελανσόν θα απέχουν στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ενώ ένα άλλο 1/3 εκτιμούν ότι ίσως και να ψηφίσουν την Μαρίν Λεπέν από τους ψηφοφόρους του Μελανσόν. Επομένως, τίποτα ακόμα δεν έχει κριθεί. Να πούμε επίσης ότι εδώ στο Παρίσι η γαλλική αριστερά, ο Μελανσόν, ήρθε νικήτρια με το 30,24% των ψήφων. Οριακά νικητής είναι ο Μελανσόν, σε οριακή απόσταση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος, χωρίς να χάσει χρόνο εχθές στην ομιλία του, λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που ήταν πολύ ανακουφιστικά για το κόμμα του, έστρεψε κατευθείαν τα πυρά του κατά της Μαρίν Λεπέν, λέγοντας ότι θέλει μια Γαλλία που να είναι μέρος μιας ισχυρής Ευρώπης που να χτίζει συμμαχίες με τις μεγάλες δημοκρατίες και όχι μια Γαλλία που να εγκαταλείπει την Ευρώπη με συμμάχους λαϊκιστές και ξενοφοβικούς. Επομένως, οι ερχόμενες δύο εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και τέλος να πούμε ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις για τον δεύτερο γύρο που θα γίνει στις 24 Απριλίου δίνουν τον Εμμανουέλ Μακρόν νικητή είτε οριακά με 51% των ψήφων είτε με μεγαλύτερη άνεση με 54%.